Και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι γίνεται με τις διαδικασίες κατεδαφίσεων αυθαίρετων κτισμάτων. Θα συνομιλήσουμε με την επικεφαλής της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, τη συντονίστρια, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για την περιφέρεια Κρήτης, με πολλές καταστροφές βέβαια, κυρία Κοζηράκη, και το κλίμα σε πολλές περιοχές, κυρίως Χερσόνησο, είναι βαρύ ακόμα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί κάτοικοι και επιχειρηματίες. Ωστόσο, τι γίνεται με τις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων? Ήταν κάποιες διαδικασίες που ήταν προγραμματισμένο να τρέξουν, σωστά? Ναι, ήταν προγραμματισμένο να τρέξουν βάσει του καθεστώτος που υπάρχει. Ναι. Μία σύμβαση η οποία θα υπογράφονταν τον Ιούνιο. Βέβαια θα έπρεπε να κάνουμε εργασίες μέσα στο καλοκαίρι. Έτυχε και προδικαστικών και δικαστικών προσφυγών. Ναι. Το καλό για μας είναι ότι και οι προδικαστικές και οι δικαστικές προσφυγές απορρίφθηκαν. Οπότε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στείλαμε για προσυμβατικό έλεγχο το διαγωνισμό μας, οπότε αισιοδοξούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε σύμβαση και οριστικό εργολάβο για να ξεκινήσουμε τις εργασίες. Ποιες περιοχές αφορούν αυτές οι εργασίες, πού επικεντρώνει το προγραμματισμό σας? Αυτό κυρίως σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε, δεν αφορά πολυοδομικά αυθαίρετα. Ναι. Δηλαδή, οι περιπτώσεις που έχουμε εντός οικισμών, όπου δημιουργήθηκαν τα μεγάλα προβλήματα λόγω της εξαφάνισης των ρεμάτων και του προβλήματος που υπάρχει για την απορροή αυτών στη θάλασσα, δεν μιλάμε για αυτά τα αυθαίρετα, τις καταπατήσεις. Σωστά. Μιλάμε όμως για τον Αιγιαλό και την παραλία κυρίως, όπου είναι η φυσική εκβολή όλων των ρεμάτων προς τη μεγάλη θάλασσα, εκεί όπου αποφορτίζεται όλο αυτό το υδατικό δυναμικό και η πλημμυρική παροχή στην θάλασσα. Και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, ξεκινάμε από το Λασίθι. Τα πρώτα αυθαίρετα είναι Αιγιαλός και Παραλία πάντα και είναι νομός Λασιθίου, στο βόρειο άξονα. Θεωρητικά θα βοηθήσουμε να ανασχεθεί αυτή η κατάσταση, αλλά σίγουρα όπως καταλαβαίνετε δεν είναι αυτό η λύση. Βέβαια. Η λύση είναι, φαντάζομαι, έχει να κάνει και με τον ανθρώπινο παράγοντα. Η λύση έχει να κάνει κυρίως με τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά έχει να κάνει μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις με τα ρέματα. Ναι. Έχει να κάνει έχει να κάνει ουσιαστικά με δύο λέξεις, λέγεται οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων, η οποία σήμερα δεν συμβαίνει καθόλου ή συμβαίνει αποσπασματικά. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά δηλαδή να έχουμε διευθέτηση ρεμάτων μέχρι, επί παραδείγματι να πω, στο ΒΟΑΚ, έτσι ώστε να προστατευθεί το οδικό δίκτυο από τα ανάντη των ρεμάτων που κατεβαίνουν. Και στη συνέχεια σταματάνε τα έργα διευθέτησης, δεν υπάρχει καμία οριοθέτηση και στα κατάντη, προς τους οικισμούς δηλαδή του βόρειου άξονα, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Με αποτέλεσμα κατεβαίνουν ορμητικά τα νερά μαζί με τη στερεοπαροχή που έχουν, γλιτώνουμε το δρόμο, προστατεύεται ο δρόμος και έτσι πρέπει βέβαια, αλλά στη συνέχεια το χάος. Μάλιστα. Κυρία Κοζηράκη, λοιπόν, ξεκινάμε από το Λασίθι. Ο προγραμματισμός στη συνέχεια ποιες περιοχές αφορά? Κυρίως τα περισσότερα αυθαίρετα είναι στην Ανατολική Κρήτη. Είναι κυρίως στο νομό Λασιθίου και είναι και στο νομό Ηρακλείου. Κυρίως, σας είπα, είναι στο βόρειο άξονα και είναι Αιγιαλός και Παραλία. Μπορούμε όλοι να φανταστούμε ποια είναι τα σημεία και οι θέσεις όπου είναι οι πιο επιβεβαρημένες. Ο νομός Χανίων ακολουθεί και τα λιγότερα υπάρχουν στο νομό Ρεθύμνου. Δεν μπορούμε να επέμβουμε σε όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε. Ήταν μια λίστα με 300-350 πρωτόκολλα, τα οποία εμπλουτίζεται συνεχώς. Έχουμε υπερβεί τα 500 πρωτόκολλα πλέον, τουλάχιστον. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επέμβουμε. Μπορούμε, χρεώνοντας τα ποσά αυτά στη συνέχεια με την ολοκλήρωσή τους, τους φερόμενους ιδιοκτήτες, καταπατητές, αυθαιρετούχους, ανατροφοδοτούμε το μηχανισμό αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, πάντα το έργο αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό μάθημα. Εγώ πιστεύω ότι η ουσία αυτής της κατάστασης είναι ότι το κράτος πραγματικά μεριμνεί και σταθερά προστατεύει. Οπότε, οποιοδήποτε είναι επίδοξος καταπατητής για ένα τέτοιο έργο, θα το σκεφτεί δύο φορές για να το κάνει. Βέβαια, υπάρχουν λοιπόν αντανακλαστικά. Από τη μία μπορεί να υπάρχει γραφειοκρατία, κυρία Κοζηράκη, σε πολλές περιπτώσεις, όταν μιλάμε βέβαια για σε κάθε τι δημόσιο. Από την άλλη, ωστόσο, δείχνει αντανακλαστικά και η αποκεντρωμένη και τα συναρμόδια υπουργεία. Κοιτάξτε, το θέμα των καταδαφίσεων είναι ένα έσχατο μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο το κράτος δεν το επιθυμεί. Μακάρι να είχαμε ένα ευνομούμενο κράτος και πολίτες που δεν θα είχαμε τα θέματα αυτά. Σωστά. Και δεν θα είχαμε και τις συνέπειες τις προχθεσινές. Σωστά. Δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
Σε κάθε περίπτωση όμως είναι και μία μέγιστη οφειλή μας και σε αυτή έχουμε δεσμευτεί και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, το αποκεντρωμένο κράτος δηλαδή και τα κεντρικά υπουργεία, το υποδομών και του περιβάλλοντος. Την προηγούμενη εβδομάδα στάθηκε επιστολή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος ότι πρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατους ρυθμούς. Η Κρήτη και η Αττική είναι αυτές που είναι πιο κοντά στην εκπλήρωση της εργολαβίας. Οι άλλες αποκεντρωμένες είναι λίγο πιο πίσω. Και μάλιστα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επειδή τους έχουμε πολλές φορές εκθέσει τη δεινή κατάσταση που έχουμε σε σχέση με τη στελέχωση των υπηρεσιών μας, μας είπαν ότι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν με κάθε μέσο, ακόμα και τεχνικά, μάλιστα, το έργο αυτό. Κυρία Κοζηράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.